Το πρώτο θέμα είναι, γι' αυτό βλέπετε και τους παριστάμενους εδώ, είναι το προερχόμενο Σάββατο θα γίνουν στοιχείο για πρώτη φορά στην νησιωτική Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, θα γίνουν οι αγώνες άρσεως βαρών για άτομα με κάποια προβλήματα στην κίνησή τους. Θα γίνει η άρση βαρών επί πάγου, όπως λέγεται. Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα έρθουν στοιχείο περίπου 60 αθλητές και συνοδοί, οι οποίοι θα μείνουν στοιχείο προφανώς το Σάββατο το απόγευμα οι αγώνες. Η συνδιοργάνωση γίνεται από την, προφανώς από τους Ίωνες που παρίστανται εδώ, και η περιφέρεια πολύ ευχαρίστως θα αποφάσισε να έρθει αρρωγός σε αυτό το γεγονός, δεδομένου ότι είναι και η κυρία Παφίτου εδώ, Παρίτσου, η οποία είναι εκ Χίου, και ακόμη είχαμε και την θετική εισήγηση και από την Κέλλη. Την Κέλλη του Λουφάκη, την ξέρετε όλοι, η οποία ασχολείται με το άθλημα της ξυφασκίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα φιλοξενήσει η Χίος αυτή τη διοργάνωση, και από την πληροφόρηκα σήμερα θα είναι αρρωγός και ο οργανισμός του Δήμου. Και η Ομοσπονδία. Και η Ομοσπονδία, αλλά και ο οργανισμός του Δήμου. Ναι. Σε αυτά δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, βοηθάει. Για να γίνει καλύτερα. Σε αυτά δεν νιώθουμε αποκλειστικότητες. Εμείς πάντως θα συμβάλλουμε με 10.000 ευρώ για να συνδιοργανωθεί αυτό το μεγάλο γεγονός. Αν θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Πρόεδρος. Πρόκειται για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα λάβουν μέρος περίπου 25 αθλητές. Σύνολο θα έρθουν 60 άτομα, αθλητές και συνοδοί, κριτές. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Επίσης θα συμμετέχουν και εκτός συμμετοχής κάποιοι αθλητές από την Κύπρο. Είναι το πρωτάθλημα των δυνατών, όπως λέμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα γίνει και για πρώτη φορά στοιχείο, και ελπίζουμε αυτό να ξαναγίνει, γιατί το θέλουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το νησί μας. Θα φέρει ανθρώπους και από έξω. Επίσης, η Χριστίνα, η Παβίτσου, είναι η αθλήτριά μας στην άρση βαρών. Επίσης, ο Γιώργος Αντωναράκης, που δεν είναι εδώ, θα μας εκπροσωπήσουν στο άθλημα αυτό. Η Χριστίνα είναι μια αθλήτρια που πέρσι βγήκε στην Τυφλίδα τρίτη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και ελπίζουμε τώρα να ξεπεράσει τα όρια της και να φτάσει στον επιθυμητό στόχο με ένα πανελλήνιο ρεκόρ που θα γίνει και στοιχείο. Με αυτή την ευκαιρία νομίζω ότι γίνεται και το κλειστό γήπεδο αρκετά προσβάσιμο από κάποια πράγματα που έχουμε δει και έχουμε επισημάνει στο Δήμο. Και έτσι φτιαχτήκαν και κάτι ράμπες και κάποιες τουαλέτες αμαία αποδυτήρια που θα γίνουν. Και θα είναι πάγιος εξοπλισμός. Ναι, και θα παραμείνει και για άλλους αγώνες. Αν θέλει να πει και κάτι εδώ η αθλήτριά μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ κι εγώ στον τόπο μου μετά από πόσα χρόνια. Το άθλημα των δυνατών θα έρθουν παραολυμπιανίκες εδώ. Άτομα που έχουν καταλάβει μεγάλες θέσεις, νομίζω από χρυσό έως και χάλκινα μετάλλια. Οπότε είναι ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα και αξίζει να έρθει ο καθένας για να το παρακολουθήσει.